χαρά εσά και στου τηλεθεατέ του ΣΥΓΜΑ. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν παρουσιάζουν τέτοια στατιστικά δεδομένα, αναντίλεκτα και αναφίβολα, θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν και να μας προβληματίσουν. Να πούμε εδώ ότι είχαμε πει στον κόσμο ότι θα δώσουμε τη δυνατότητα να σας απευθυνθούν, να σας κάνουν ερωτήσεις με ανοιχτές γραμμές. Οι εξελίξεις στο προεδρικό και τα γεγονότα δεν μας το επιτρέπουν. Στείλτε μας όμως μηνύματα, θα δούμε τα στοιχεία επικοινωνίας. Θα μεταφέρουμε γραπτά ως τα μηνύματά σας στον κύριο διοικητή. Πάμε λοιπόν, να δούμε τα νούμερα όμως. Βεβαίως, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να δούμε τα νούμερα και μετά να σχολιάσουμε. Βεβαίως. Πάμε, έχουμε την κάρτα έτοιμη. Σε πολύ λίγο. Πάμε. Σας ακούμε. Λοιπόν, να επιθυμίσουμε και να επισημάνουμε το εξής, ότι η χρονιά 2021, η χρονιά 2021 ήταν ιδιάζουσες με ποια έννοια. Είχαμε την πανδημία του κορονοϊού, υπήρχαν τα γενικά lockdowns, υπήρχαν περιορισμοί στις διακινήσεις, στο να ταξιδέψει κάποιος στο εξωτερικό και ούτω καθεξής. Αυτή η ραγδαία αύξηση καταδεικνύει δύο πράγματα, κύριε Μιχαλάρη. Είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Από τη μια, το έχουμε πει κατά επανάληψη, ότι η εγκληματική αγορά των ναρκωτικών είναι η πλέον δυναμική και εξελισσόμενη, και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστη από αυτήν τη διαδικασία. Ναι. Και επομένως, η κατάσχεση τότε και μεγάλων ποσοτήτων καταδεικνύει ότι υπάρχει τεράστια προσφορά και προφανώς υπάρχει και ανάλογη ζήτηση. Πρώτα υπάρχει ζήτηση και μετά η προσφορά. Έτσι δεν γίνεται. Από εκεί και πέρα, υπάρχει και αποτελεσματικότητα των διοικητικών αρχών. Θα φτάσουμε στην αποτελεσματικότητα. Πάμε να δούμε τους αριθμούς, γιατί είναι όντως σοκαριστική. Πάμε να δούμε την κάρτα. Ο σκηνοθέτης μας θα μας βοηθήσει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η αύξηση τη βλέπει ο κόσμος στις οθόνες του. Λοιπόν, η ηρωίνη 14.600%. Εντάξει. Σωστό. Από 1η-1η μέχρι 34η η σύγκριση είναι με την περσινή χρονιά. Ναι, εκεί που παρουσιάζεται τόσο μεγάλη αύξηση, θα έχουμε να κάνουμε με μικρά νούμερα. Γι' αυτό υπάρχει τόσο μεγάλη αύξηση σε ποσοστό 5%. Ναι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι. Να δούμε και τα άλλα νούμερα. Βεβαίως, θα, δούμε, θα, τα σχολ, θα τα σχολιάσουμε, ναι, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, κοκαίνη 5.714%. Έκσταση 816%. Σε δισκία είναι η μέτρηση. Όπιο, παρακαλώ. Όπιο 100% αύξηση. Εδώ μαντεύουμε ότι δεν υπήρχε νούμερο Μάλιστα. πέρσι και υπάρχει φέτος. Άρα αύξηση. Κάναβη. Αύξηση 84%. LSD πάλι 100% πάνω. Εμφανίστηκε το LSD. Και ουσίες ντόπινγκ 100%. Άστε. Από αθλητισμό είναι αυτό. Ναι, να πούμε το εξής. Ναι. Αυτά τα νούμερα που έχετε ήδη αναγνώσει είναι οι αυξήσεις σε σχέση με τις κατασχέσεις του πρώτου τετραμήνου του 2022 σε αντιστοιχεία με την περσινή περίοδο. Σωστό. Λοιπόν, όταν μιλάτε για την ηρωίνη, υπάρχει 14.600% αύξηση. Πέρσι το πρώτο τετράμινο είχαμε μόνο 2 γραμμάρια, φέτος έχουμε 294. Γι' αυτό και παρατηρείται μια τέτοια μεγάλη ποσόστοση. Τα γραμμάρια υπήρχαν και η ηρωίνη κυκλοφορούσε, απλά λόγω των συνθήκων δεν μπορούσαν να γίνουν επιχειρήσεις. Τις επιχειρήσεις γινόντουσαν, απλά να πούμε ότι έχει αλλάξει η μεθοδολογία, οι πρακτικές και η ανάπτυξη των επιχειρησιακών πλάνων της ΙΚΑΝ εδώ και αρκετόν καιρό. Σε προηγούμενη φιλοξενία εδώ σε αυτό το στούντιο, ο κ. Μιχάλης, σας είχα πει ότι δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Τα πάντα αξιολογούνται. Έχουν χαρτογραφηθεί οι διαδρομές, οι εγκληματικές ομάδες, τα πρόσωπα μας έχουν απασχαλήσει, τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί είτε έχουν αποφυλακιστεί. Ναι. Επομένως, δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Τα πάντα αναλύονται και χαρτογραφούνται σε μια προσπάθεια να αναπτύξουμε τα επιχειρησιακά μας πλάνα και να είναι αποτελεσματικά, εξού και αριθμοί δουλειά από μόνοι τους. Εδώ θα πρέπει να δείξουμε άλλη μια παράμετρο. Δεν είναι τόσο απλό να σχεδιάσεις και να έχεις το αποτέλεσμα το συγκεκριμένο, κύριε Μιχαλάρη. Περνάμε μέσα από συμπληγάδες πέτρες, μέσα από διαδικασίες που κανένας δεν μπορεί να φανταστεί. Πρέπει να σταθμίσεις πάρα πολλές παραμέτρους και παράγοντες για να έχεις το αποτέλεσμα το συγκεκριμένο και δεν είναι λίγες οι φορές ναι, που τα δεδομένα ανατρέπονται και μπορεί να φτάσουμε μέχρι την πηγή και να μην πάρουμε το νερό, με αυτή την έννοια. Αν μπορούσαμε να το συνοψίσουμε, υπάρχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά στην Κύπρο. Πρόβλημα κοινωνικό σοβαρό. Θα ήταν στο καθημερινισμό να μην παραδεχτούμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και ναι. Υπάρχει, διότι τα στατιστικά μιλάω από μόνα τους. Οι μελέτες και οι έρευνες που έχει πραγματοποιήσει η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου καταδεικνύουν ότι είμαστε σχεδόν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλησιάζουμε ή τον έχουμε υπερβεί σε κάποια δεδομένα. Επομένως, το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Εκείνο που πρέπει να ανιχνεύσουμε και να διαπιστώσουμε είναι κατά πόσον τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής είναι τόσο αποτελεσματικά, ώστε να προλάβουμε ή να καταστρέψουμε το θέμα. Η προσωπική μας άποψη είναι ότι είναι, ναι, γιατί υπάρχει μια κοινωνική συμμαχία, θα έλεγα, κατά του φαινομένου των ναρκωτικών. Η στρατηγική χαράσσεται και εκπονείται από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και εμείς ως υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών. Είμαστε το κομμάτι που ουσιαστικά μετερχόμαστε της καταστολής και όχι μόνο, έχουμε και το κομμάτι της πρόληψης. Μήνυμα τηλεθεάτριας.
Καλά, από πού έρχονται αυτά τα ναρκωτικά? Ειδικά στην πανδημία, από πού έρχονταν αυτά τα ναρκωτικά? Τώρα δεν έχουμε την πανδημία. Από την πράσινη γραμμή, τώρα δεν έχουμε. Έχουν αλλά... χαλαρώσει οι περιορισμοί. Μιλάμε όμως τώρα, εμφανίστηκε όπιο, εμφανίστηκε LSD στην κατανάλωση των ναρκωτικών. Ναι, εμφανίστηκε, ναι. Η Μύκονος υπνοφόρος το όπιο εμφανίστηκε. Να θυμίσω την πρόσφατη σύλληψη τριών προσώπων στη Λευκοσία, όπου είχα φοιτεία με 30 φυτά. Ναι. Μύκονος υπνοφόρος. Και άλλη μια περίπτωση. Παπαρούνες, στην, ναι, στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, πάλι με άλλο δάπο πρόσωπο, το οποίο είχε εισάξει από τη χώρα του τη συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία. Είναι μια απόδειξη που το καταδεικνύουν και οι έρευνες ότι πλέον οι χρήστες, πέραν από την παραδοσιακή χρήση κάναβης, οδηγούνται πλέον στην αναζήτηση διαγερτικών και παρεστησιογών ουσιών. Ναι. Και είναι εδώ που θα πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι, να προβληματιστούμε και να αναθεωρήσουμε τα τυχόν επιχειρησιακά μας πλάνα. Mm-hmm. Εγώ, κύριο μου, μπορώ να διαβεβαιώσω κατηγορηματικά είναι ότι όλα λαμβάνονται υπόψη, δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, καταρτίζουν τα επιχειρησιακά μας πλάνα. Δεν φιδόμαστε ούτε κόμπου ούτε χρόνο, κύριε Μιχαλή. Ναι, μήπως όμως φίδεται η πολιτεία προσωπικού, στελέχωσης, εξοπλισμού. Είναι πράγματα τα οποία τα ακούμε από συναδέλφους σας, συνδικαλιστές που έχουν τις διάφορες οργανώσεις και λένε: δεν μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε τη δουλειά μας. Σας πω κάτι. Υποστελέχωση υπάρχει σε ολόκληρο το αστυνομικό σώμα. Προχθές ο αρχηγός ο κ. Παπαθεοδόρου σε μηνιαία σύσκεψη μας επεσήμανε ότι υπάρχουν 680 κενές θέσεις σε ολόκληρο το αστυνομικό σώμα. Δηλαδή είμαστε μείον 680 άτομα. Ολόκληρο το αστυνομικό σώμα. Ναι, ολόκληρο. Επομένως, δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο ίδιος ο αρχηγός καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να καλυφθεί αυτό το κενό. Διότι η υποστελέχωση δεν αφορά μόνο την ΙΚΑΤ, στο μέτρο που της αναλογεί, ναι, είμαστε υποστελεχωμένοι. Ωστόσο, σε υλικοτεχνική υποδομή θα πρέπει να καταθέσω εφθασό στη θέση ότι είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πάντοτε φυσικά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ναι. Ωστόσο, ομολογώ ότι είμαστε από τις υπηρεσίες της αστυνομίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουμε την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή. Μάλιστα. Τώρα, είχαμε πει την προηγούμενη φορά και είχε ενδιαφέρον πώς καταστρέφονται τα ναρκωτικά που γίνονται κατάσχεση. Είχε πάει καλά και στα κλικς, πρέπει να σας πω. Ο κόσμος ήθελε να μάθει, γιατί πάντα το είχε απορία. Φανταζόμαστε δεν έχει αλλάξει κάτι, όχι, αλλά εσείς συνεργάζεστε, είπατε για κοινωνική συμμαχία, συνεργάζεστε και με άλλους φορείς για την πρόληψη. Εσείς έρχεστε στο τέλος και βάζετε χειροπέδες, κάνετε τις κατασχέσεις και τις εφόδους. Δεν είναι μόνο η καταστολή. Αλλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Όχι, δεν είναι μόνο η καταστολή, είναι και η πρόληψη. Στην ΙΚΑΝ υπάρχει και λειτουργεί με αξιόλογα αποτελέσματα το Γραφείο Πρόληψης και Κοινωνικής Παρέμβασης, που είναι στελεχωμένο με αξιόλογο προσωπικό, οι οποίοι θα χειριστούν όλες τις περιπτώσεις προσώπων μεταξύ 14 και 24. Που εντοπίζονται για πρώτη φορά ή θα προσφέρουν βοήθεια ή θα τους παραπέμψουν σε θεραπευτικά προγράμματα. Και δεν είναι λίγες οι παραπομπές σε θεραπευτικά προγράμματα που είναι εγκριμένα και αδειοδοτημένα από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, ναι, που βγαίνουν καθαροί και παρεντάσσονται υγιείς και σωστοί στην κοινωνία. Μήνυμα τηλεθεατή. Ένας αστυνομικός της ΙΚΑΝ, ο οποίος παίρνει, να μην διαβάσει το ποσό που λέει, λίγα λεφτά σε σχέση με τον κίνδυνο που αναλαμβάνει, καλείται να μπει στο σπίτι ενός εμπόρου ναρκωτικών ευνηδιαστικά και να ρισκάρει τη ζωή του για να μπορέσει να τον συλλάβει και να τον πιάσει υπαυτοφόρο ή οτιδήποτε άλλο κάνετε, τέλος πάντων. Αξίζει τον κόπο για τον αστυνομικό? Βεβαίως αξίζει τον κόπο. Μήπως είναι λίγα τα λεφτά που παίρνει και λίγη προστασία που έχει ο λειτουργός σας? Ένας λειτουργός είναι. Ανοίγεται ένα τεράστιο ζήτημα και ομολογουμένως θα πρέπει να παραδεχτούμε και να υπογραμμίσουμε ότι όλα τα μέλη της ΙΚΑΝ και ιδιαίτερα οι μαχητές της πρώτης γραμμής καθημερινά είναι εκτεθειμένοι σε αναρρύθμιτους κινδύνους, υπαρκτούς κινδύνους. Και δεν είναι λίγες φορές που έχουμε δει τραυματισμούς με την πρόσφατη περίπτωση στην Πάφο, την καταδίωξη ενός κατηγορουμένου. Εάν αξίζει τον κόπο, βεβαίως αξίζει τον κόπο, γιατί πρωτίστως, κύριε Μιχάλη, είναι η ηθική ικανοποίηση, γιατί εκεί είμαστε ταγμένοι από τη συνταγμένη πολιτεία, ναι, να φέρουμε σε πράσινη αποστολή μας. Εάν χρειάζεται να θωρακιστούν τα μέλη μας και να προστατευθούν σε ένα πιο ψηλό επίπεδο, σας διαβεβαιώνω ότι έχουν γνώση οι φυλακές. Εάν επιβάλλεται να τους παραχωρηθεί πρόσθετο το επίδομα επικίνδυνοτητας, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζουμε με την ηγεσία μας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και τα συνδικαλιστικά μας όργανα. Γιατί πρωτίστως και για μας, η έγνοια μας είναι οι άνθρωποι αυτοί που καθημερινά μετέχουν σε αυτόν τον αλληλεγγύη τον πόλεμο, ναι, να είναι θωρακισμένοι σωστά. Γιατί δεν είναι μόνο η ηθική και η οικονομική ικανοποίηση, κύριε Μιχαλή, αλλά είναι και η αποτροπή από το να οδηγηθούν κάποιοι σε διαπλοκή ή διαφθορά. Ναι. Είναι ακόμα ένα κρίσιμο. Εδώ πέρα το ανοίγετε μόνος σας. Το ανοίγω μόνος μου γιατί. Δεν με αφήσατε να το ανοίξω. Συνειδητά εγώ. Το ανέμενα για να το δω. Έτσι, ήμουν έτοιμος. Λοιπόν, συνειδητά το θίγω γιατί είναι από τις προσπάθειες που καταβάλλονται. Να θυμίσω ότι εδώ και λίγα χρόνια έχει λειτουργήσει η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Ναι. Έχει να επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα. Τουλάχιστον για την ΙΚΑΝ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής απολύτως τίποτα. Διαβεβαιώνω κατηγορηματικά ότι τέτοια περιστατικά
ακόμη και με την παραμικρή υποψία ή με την γκρίζα ζώνη, είμαστε αμήλικτοι και μας βρίσκουν στο αντίπαλο στρατό. Ναι, η γκρίζα ζώνη βέβαια έχει αποχρώσει στον γκρι. Πολλές αποχρώσεις. Αλλά εκεί που υπάρχει καπνός, ναι, υπάρχει και φωτιά. Πολλές φορές. Αυτό λέμε. Αν σας έρθει, ας πούμε, παράδειγμα, σας έρθει μια πληροφορία από κάποιον ότι ο τάδε αστυνομικός είναι εμπλεκόμενος σε αλυσβερίσει με τα ναρκωτικά και κάνει τα στραβά μάτια ή εμπορεύεται ο ίδιος ή όλα αυτά που μπορούμε να φανταστούμε. Κύριε Μιχάλαρη, αυτό παραμείνει στο επίπεδο της πληροφορίας, ναι, και υπάρχουν μόνο ενδείξεις. Και ή δεν υπάρχουν αποδείξεις για σκοπούς ποινικής δίωξης και να οδηγηθεί με τη δικαιοσύνη να λογοδοτήσει για τις πράξεις τους. Ναι. Να είστε βέβαιος ότι θα ληφθούν τέτοια μέτρα και το ίδιο το σύστημα της αλληλεγγύης, ναι, της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των συναέφων θα τον αποβάλει από αυτήν την διαδικασία. Τι σημαίνει όμως θα ληφθούν τα μέτρα? Δώστε μας ένα παράδειγμα για να ηρεμήσει ο κόσμος. Θα μετατεθεί άμεσα. Υπάρχει πιθανότητα να παραμείνει σε ένα τέτοιο κέριο πόστο, εάν υπάρχει και παραμικρή υποψία. Μάλιστα. Παναλαμβάνω. Αν υπάρχουν αποδείξεις, δεν τίθεται θέμα. Να ακολουθούν οι ορισμένες διαδικασίες. Εάν υπάρχουν πληροφορίες που δεν διασταυρώνονται και απλά σου δίνουν μία μικρή ένδειξη και παραμένει εκεί η υποψία. Ναι. Άρα το ξέρει. Απομακρύνεται άμεσα. Αυτό που λένε, ότι το ξέρει η ηγεσία της αστυνομίας και δεν κάνει τίποτα. Όχι. Διαβεβαιώνω κατηγορηματικά ότι εάν γνωρίζουμε, κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να προστατεύσουμε αυτή την υπηρεσία. Μάλιστα. Και, Παύλα. Και πριν κλείσουμε, πρέπει να σας ρωτήσω για τα ναρκωτικά στα σχολεία, για τα ναρκωτικά στις μικρές ηλικίες. Έχουμε δει φαινόμενα τα οποία επίσης προκαλούν ανησυχία. Στα σχολεία μέσα ναρκωτικά. Τα στατιστικά στοιχεία. Ο κόσμος που δεν έχει επαφή άμεση με το συγκεκριμένο δεν δυσκολεύεται να αντιληφθεί τη σοβαρότητα. Το ότι υπάρχει πρόβλημα να το έχουμε παραδεχτεί. Και ότι είναι σοβαρό, είναι σοβαρό. Σε σχέση με το σχολικό περιβάλλον, αντιλαμβάνεστε ότι κάποια περιστατικά, εάν δεν έρθουν ενώπιον μας, δεν θα καταγραφούν και δεν θα τυχούν διαχείριση. Ωστόσο, από τα στατιστικά στοιχεία που δώσαμε χθες στη δημοσιότητα μέσω του συναδέλφου σας, δείχνουν ότι από πέρσι τον Απρίλιο, τουλάχιστον μέχρι χθες, έχουμε 61. Χθες ήταν 60, σήμερα είναι 61. Ναι. Ανήλικα πρόσωπα μεταξύ 14 και 18 που εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις, είτε ως θύματα, είτε ως χρήστες, είτε ως μικροδιακινητές. Και όταν μιλάμε για ηλικία μεταξύ 14 και 18, αυτό είναι φανερό ότι μιλούμε για μαθητές. Ναι, για την πλέον κοινωνική ευάλωτη ομάδα, την οποία οφείλουμε αυτονόητα να προστατεύσουμε όχι μόνο εμείς, αλλά ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. Ξεκινώντας πρωτίστως από τους κοινωνικοειδικούς θεσμούς. Και πρώτα από την οικογένεια. Ναι. Αν η οικογένεια, κύριε Μιχάλη, δεν διαδραματίσει σωστά το ρόλο της και δεν θωρακίσει, δεν αναπτύξει τους μηχανισμούς αυτοάμυνας του παιδιού στα, ναι, 11, στα 12, στα 13, εμείς θα είμαστε επιμηθείς. Δεν θα είμαστε προμηθείς. Έχετε περιπτώσεις που σας παίρνουν τηλέφωνο στο κέντρο, στο τηλεφωνικό κέντρο, οικογένειες για τα παιδιά τους? Βεβαίως. Και εδώ, μιας και θίγεται αυτό το θέμα, να πούμε ότι η γραμμή 1498, επαναλαμβάνω 1498, είναι 24 ώρες στη διάθεση του κάθε ενός από εμάς. Για στήριξη, βοήθεια σε σχέση με τα ναρκωτικά, αλλά και ανώνυμα πληροφορίες σε, ναι, σχέση με τους διακινητές ή τα προβληματικά σημεία. Και επαναλαμβάνω, είναι εντελώς ανώνυμα, εμπιστευτικά και με χεμήθεια για να τύχουν διαχείρισης. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε προσφέρει βοήθεια σε οικογένειες που είχαν δεινοπαθήσει ή ήταν σε απόγνωση για το πώς θα διαχειριστούν το παιδί τους. Επαναλαμβάνω, όλα τα ζητήματα αυτά διαχειρίζεται το Γραφείο Πρόληψης και Γενικής Παρέμβασης, που είναι αξιόλογα, καταρτισμένα, έμπειρα στελέχη για να προσφέρουν την αναγκαία βοήθεια σε όποιον την ζητήσει. Φαντάζεται κανείς ότι ο φόβος της μάνας για να πάρει τηλέφωνο σε αυτόν τον αριθμό είναι μη μου συλλάβουν το παιδί. Να καταφύγω κάπου αλλού, σε ένα ψυχολόγο, σε μια αποτοξίνωση κάπου αλλού. Αν πάρω την αστυνομία, δεν θα το συλλάβουν. Το κάθε περιστατικό τυχάνει τις ανάλογες διαχείρισης. Απότερος στόχος δεν είναι να συλληφθεί και να λογοδοτήσει. Εάν όμως αναγκαστούμε να φτάσουμε σε αυτόν τον σημείο, θα το πράξουμε. Πρωτίστως είναι μια φιλική, θα έλεγα, ανθρωπιστική προσέγγιση διαχείρισης του προβλήματος και μετά της καταστολής του. Αν δεν γίνει σωστή διαχείριση, ναι, σωστή διάγνωση, αντιλαμβάνεστε την διαδικασία. Έχετε δίκιο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα μας ξανάρθετε εδώ πέρα και θέλουμε να μας ξανάρθετε με καλύτερα νούμερα. Με καλύτερα νέα. Μα τα νέα είναι πολύ ευχαριστά, ανεξαρτήτως ότι... Πού τα ευχάριστα, πέρα 14.000 αποτελεσματικότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν κατάσχονταν αυτές οι ποσότητες, κύριε Μιχαλάρη, θα ήταν στη διάθεση της αγοράς και θα προμηθεύονταν αρκετή. Αυτή είναι η μία απόψη του νομίζω του Σαπνάλη, είναι ότι υπάρχουν, κύριε Δικητά. Το έχουμε πει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Αυτά λοιπόν, για